duška ne vaganta pudjato ramu. Ali ebe san sebe prodes eda vos, e a vu pitro san seratica, ebe di denigrasia. Ali panis mori, ebe san se eda vos gamato apostolos agathion, e otan glastisan, tus epnixan ta agathia telios. Και άλλοι σπόροι έπεσαν στην έφορη γη και έκαναν καρπό 100 φορές περισσότερο. Οι μαθητές μόλις άκουσαν την παραβολή αυτή, παρακάλεσαν τον Κύριο να τους την εξηγήσει. Και ο Κύριος είπε, «Ο σπόρος συμβολίζει το Λόγο του Θεού». Γιατί όμως ο Κύριος παρομοιάζει το Λόγο του με σπόρο? Διότι όπως ο σπόρος κρύβει μέσα του πολλές μυστικές δυνάμεις και μέσα στο χώμα φέρνει ζωή, έτσι και ο Λόγος του Θεού, όταν πέσει στις καρδιές μας, έχει τη δύναμη να επιτελεί μέσα μας μία εσωτερική μεταμόρφωση και να μας μεταγγίζει ζωή. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι φορτισμένος με ζωή, με Θεία Χάρη, είναι αγωγός Θείας Χάριτος. Σε κάθε λόγο του Θεού υπάρχει χάρις αγιότητας, η οποία πέφτει σιγά σιγά, σταγόνα σταγόνα στη ψυχή μας. Δημιουργεί μέσα μας μία εσωτερική μεταρσίωση. Αθόρυβη και αθέατη στην αρχή, πολύ γρήγορα όμως αρχίζει να γίνεται φανερή. Κάθε λόγος του Χριστού, καθώς εισέρχεται στη ψυχή μας, χύνει άπλετο φως στο σκοτάδι και σιγά σιγά καθαρίζει κάθε ρήπο και αμαρτία. Δημιουργεί μέσα μας νέα ζωή, νέα φρονήματα τώρα, νέοι πόθη, νέα ενδιαφέροντα. Από άλλα ελκύεται πλέον η καρδιά μας και αλλιώς βλέπουμε και κρίνουμε τα πάντα γύρω μας. Αποκτά ανώτερη ποιότητα ο εσωτερικός μας κόσμος και σιγά σιγά συντελείται ο αγιασμός μας. Ο Κύριος στη συνέχεια ερμηνεύει τα διάφορα μέρη του χωραφιού της παραβολής. Το έδαφος κοντά στον δρόμο, λέει, συμβολίζει εκείνους τους ανθρώπους που ακούν απλώς και μόνο το λόγο, αλλά έπειτα αφήνουν το διάβολο να έρθει μέσα τους και να αφαιρέσει τον Θείο Λόγο από τις καρδιές τους. Το πετρώδες έδαφος συμβολίζει εκείνους οι οποίοι δέχονται με χαρά και ενθουσιασμό τον Θείο Λόγο. Δεν έχουν όμως βαθιές ρίζες και γι' αυτό όταν έλθει καιρός πειρασμού ή διωγμού απομακρύνονται από την πίστη και η γη με τα αγκάθια δηλώνει εκείνους που άκουσαν το Λόγο του Θεού και αρχίζουν με κάποια προθυμία να βαδίζουν στο δρόμο της πίστεως. Πνίγοντας όμως από τις αγωνιώδεις φροντίδες για να αποκτήσουν πλούτη και από τις απολαύσεις της αρχικής ζωής και έτσι δεν δίνουν καρπόν. Υπάρχουν όμως και οι καρδιές που μοιάζουν με γη αγαθή και έφορη. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που με καλοπροαίρετη καρδιά άκουσαν και κατανόησαν τον Θείο Λόγο και τον κρατούν σφιχτά μέσα τους και καρποφορούν τις αρετές δείχνοντας υπομονή στους πειρασμούς που συναντούν στην άσκηση της πνευματικής ζωής. Από την εξήγηση αυτή της παραβολής βλέπει κανείς τρεις κατηγορίες ανθρώπων που δεν έχουν γόνιμο έδαφος στις ψυχές τους και οι τρεις αυτές κατηγορίες ανθρώπων κυριαρχούν ιδιαιτέρως σήμερα. Ενώ τόσο πλούσια ακούγεται στις μέρες μας στην πατρίδα μας ο Λόγος του Θεού, τόσα κηρύγματα και ομιλίες και βιβλία και εκπομπές, πολλοί δεν έχουν διάθεση να τον ακούσουν. Οι περισσότεροι αδιαφορούν, πνίγονται στα προβλήματα της καθημερινότητας, έχουν άλλα ενδιαφέροντα, τι θα δείξει η τηλεόραση, τι θα γράψουν οι εφημερίδες, τι θα αγοράσουν, πώς θα διασκεδάσουν. Και δυστυχώς μεγαλώνουν πολλές γενιές στη χώρα μας ακατήχητες, αλειτούργητες, αδιάφορες. Άλλοι πάλι χριστιανοί επαναπαύονται σε έναν θρησκευτικό τουρισμό. Αλλά δεν φτάνουν μόνο οι εκδρομές στα ιερά προσκυνήματα.
E αν η καρδιά μας μείνει ακαλλιέργητη, θα χερσώσει, θα πετρώσει, θα γεμίσει αγκάθια, δεν θα καρποφορήσει. Η μελέτη του Θείου Λόγου δεν είναι πάρεργο, ούτε είναι μόνο για τους θεολόγους και τους ιερείς. Είναι για όλους μας. Η Εκκλησία μας πάνω στην Αγία Τράπεζα μας καλεί να γευτούμε δύο τροφές, την πνευματική τροφή του Ιερού Ευαγγελίου και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και κάποιος ερμηνευτής ρωτά σχετικά, εάν θεωρείται αμάρτημα την περιφρόνηση του μυστηρίου της Θείας Μεταλήψεως, πώς θεωρείται μικρότερο αμάρτημα την παραμέληση του Λόγου του Θεού? Πάμε στην Εκκλησία, ακούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και κάποιο κήρυγμα. Να το ακούμε με χαρά και όχι να ξανασχετούμε επειδή θα αργήσει η Θεία Λειτουργία. Μας μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Σπείρει στις καρδιές μας το Λόγο Του. Πρόσχομεν, λέει ο ιερέας, αλλά και σε άλλες πνευματικές ευκαιρίες να μετέχουμε όπως πήρεται ο Λόγος του Θεού, σε ομιλίες, σε κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής και στο σπίτι μας να μελετούμε καθημερινά την Καινή Διαθήκη, να ποθούμε, να ξεδιψούμε τις ψυχές μας στα δροσερά νάματα του Θείου Λόγου. Θα βρούμε χρόνο εάν έχουμε διάθεση. Έτσι θα καλλιεργείται η καρδιά μας, θα παρηγορείται η ψυχή μας, θα αλλάζει η ζωή μας. Έτσι θα γεμίζουμε με ζωή και χάρη, με τη χάρη του Θεού.